Πάμε τώρα στην Τούμπα. Εκεί είναι ο Κώστας Δελής, ο οποίος θα περιγράψει την ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Λεύσκη Σόφια στην προσπάθεια του Δικεφάλου του Βορρά να ανατρέψει το 2-0 και να είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Europa Conference League. Κώστα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας, σε μια ζεστή βραδιά, όπου κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 2-0 στη Βουλγαρία, της Σόφια απέναντι στην Λεύσκη. Ο επαναληπτικός και το ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καλύτερα να ανατρέψει ένα καθαρό σκορ. Κατά ψέματα είναι μια δύσκολη αποστολή για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος όμως στο παρελθόν θα έχει καταφέρει, θα πούμε και στη συνέχεια αυτά, σε μια Τούμπα από την οποία έχει αρκετό κόσμο. Οι δύο ομάδες είναι σε δρυλεύσκη να ξεκινήσει το παιχνίδι, να πω ότι ήταν 4 και 4 που είναι κλειστή λόγω των επεισοδίων από το παιχνίδι με τη Μαρσέη, και έτσι οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ και αυτοί που έχουν διαρκεία έχουν μαζευτεί στην τύρα 8 κυπέδου και έχουν δημιουργήσει μια μόνο. Το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με την έρση στην Σέντρα, η πρώτη παγιά από μάκρη και πηγαίνει προς τον Νάρη, αυτός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μια μάχη στον χώρο του κέντρου. Ένα βολέ για τον Ρονάλντο προσπάθησε να βρει ο Μιχαήλος, διώχνει παίξεις του ΠΑΟΚ με τον Τίρατζη. Θα γυρίζει λίγο για να δούμε το λάθος αυτό και το γκολ. Το γκολ 0-1 για τη Λεύσκη. Απίστευτο λάθος από τον Τίρατζη. Ο Κοτάκη δεν μπόρεσε να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Ο Ρονάλντο είναι αυτός ο οποίος, από ό,τι βλέπω, πετυχαίνει τον γκολ για να κάνει το 0-1. Ένα βίαστο λάθος για τον ΠΑΟΚ, κάτι που έπρεπε να αποφύγει. Στο 24 η Λεύσκη ανοίγει το σκορ 0-1 εδώ στην Τούμπα, παγώνει Τούμπα. Ουσιαστικά από την πρώτη φάση που κάνουν οι Βούλγαροι με τον Ρονάλντο. Τόσα αυτά τα λάθη είναι ασυγχώρητα. Πραγματικά. Περάσει τεχνικού επίπεδου. Και πολύ χειρότερα. Ναι, και συνήθως τέτοια παιχνίδια κοστίζουν. Και ο Λίνατης, ο οποίος επέστρεψε και δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια λάθη, η αλήθεια είναι αυτή. Θα σου θυμίσω το περσινό με τον Κρέσπο με τη Μαρσέγα, αλλά αυτό του Λίνατης πραγματικά είναι κάτι το οποίο ήταν πραγματικά μια πολύ άσχημη και άσχημη. Ενώ η ίδια με τον Κοστάρσκι, ο οποίος βγαίνει και δεν βγαίνει, χάνει την μπάλα, έρχεται τον Ρονάλντο και με άδεια αιστεία πετυχαίνει τον κόλ για την Λεύσκη για να κάνει το 0-1 για την Βουλγάρικη ομάδα. Ήταν κρίμα, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε, να έχουμε και ένα μικρό διάλειμμα τώρα από την πολύ ζέστη παίκτης, έχουν να μείνει time out, να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες. Φυσικά προβληματισμό στην Τούμπα, στην 8 έχουν ανάψει την δεκάδα στην Περισσία, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι είναι προβληματισμένοι για αυτό το γκολ. Συντέχει το ΠΑΟΚ σε ένα κρίσιμο σημείο στο 24 με το γκολ του Ρονάλντο και το λάθος του Λίρατζη. Ένα αβίαστο λάθος, θα μπορούσε να δώσει στην μεσαία γραμμή στον Νίκελσον, θα μπορούσε να κάνει μια σέντρα προς το στραβαθυγέμιζο όπως μας έχει θυμίσει. Ένα γύρισμα το οποίο συγχύρισε στον ΠΑΟΚ με τον Ρονάλντο στην κυρία για να περνάει το κοντάρι και να κάνει το 0-1. Τώρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 3 γκολ για να πάει στην παράταση. Δεν υπήρχε αυτό το εκτός έδρας γκολ που τα χρόνια. Είναι όποιος έχει ένα γκολ παραπάνω. Παιχνίδι ο Αγούστο για τον Γκάργα και αυτός για τον Ίγκανσον. Ψάχνει να βρει στηρίγματα. Ο Αγούστο στη μεσαία γραμμή, αλλάζει την μπάλα. Ράφα Σουάρες, Ζίφκοβιτς, Ράφα Σουάρες, ο Γκάργας. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκη αμήνονται, αλλά και οι δύο μπροστινοί, ο Μπαρί και ο Έλτον, πιέζουν και λίγο τον Κοτάρσκι. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Κάργας, Ράφα Σουάρες, τη μεσαία γραμμή, όλα αυτά. Ο πιστοχωρεί αντί να πάει μπροστά ο Σουάρες, δηλαδή ήδη μπροστά του τόσους παίκτες και πηγαίνει μπροστά από τον Κούρτιτς. Κάθε την πάσα στον άξονα για τον Κουαϊάτα γύρισε και αυτός μετά την αλλαγή με τον Ζίφκοβιτς, παράξαν θέση. Πήγε προς τη μεσαία γραμμή. Ο Τάτας έχει πέσει, δεν έχει πάρει πολλές βοήθειες ο ΠΑΟΚ από αυτόν. Τώρα ο Τάντας προσπαθεί να βγάλει την πάσα από τις κόντρες και είναι ευρωημένος στη σέντρα για τον Άρη, δεν πέρασε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για χέρι μέσα στην περιοχή για παίκτη της Λεύσκη, αλλά υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κάτσεφ ήταν αυτός ο οποίος νομίζω με το στήθος πήρε την μπάλα, αλλά υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αντρίγια Ζίβκοβιτς από τα πλάγια, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ.
ξανά με τον Αυγούστο παίζει το 1-2. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει ένα πλάγιο. Στο 39 περνάει ο χρόνος. Μακ δεν μπορεί να φτάσει κοντά στην περιοχή του Μιχαήλοφ. Είπαμε ένα γκολ τουλάχιστον θα δίνει. Αντεπίθεση για τον Βάσκα Μαγιά που βγήκε μπροστά, προσπάθησε να μπει μέσα από τρεις παίκτες και ένα σκοράρι ο Τάντας, το πρώτο γκολ για τον ίδιο και για τον Βάσκα φέτος επίσημο. 1-1 πάω κλέψη Σόφιας στο 56. Ο Βάσκα φέτος το παιχνίδι στα ίδια με τον Τάντας. Η μεταγραφή του Βάσκα για τον Τάντας περιμένει πολλά και ο Ζωσεπόπα αλλά και ο Ρασβάλλου Τσέσκου. Στις κόντρες που έγιναν στη μεσαία γραμμή, η παλιά του πίσμα στο κενό χώρο, ο Τάντας σούταρε και κατέληξε πάρα στα δίχτυα για το 1-1. Να λοιπόν ο Τάντας έτρεξε, πάλεψε για να κάνει το σούπερ στην περιοχή μόνος του μπροστά από δύο παίκτες της Λεύκη. Έχασαν τον Άρη, δεν πρόσθεσαν τον Τάντας που ερχόταν από πίσω για να σουτάρει, να σκοράρει, να νικήσει τον Μιχαήλοφ το πρώτο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ στο γήπεδο του Στούμπας δίνει όθηση στην σειρά 8, καλά και στο γήπεδο, να αναθαρίσουν λίγο, να πιστέψουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Στο 56 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το παιχνίδι με τον Τιάκο Τάντα. Την έξυπνη ουσιαστικά κάθε πάσα του Μίτσοσβαρ με τον Τάντα να προλαβαίνει και στο replay είδα το αγωνιώδες και την τρέξιμο να προλάβει την πάση, να προλάβει την πάρα γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής το παιχνίδι δεν είναι. Αν έχει κρατήσει το παιχνίδι, το Μίτσοσβαρ το βάζει μήπως το κάνεις ένα 0. Να δώσεις στο παιχνίδι μια δυναμική, πας και το γυρίσεις. Κάτι τελευταίο, προσέξτε, ο καλός μίσος μας, ο ξεκούραστος, αυτός που ξέρουμε και πέρυσι με την Ποέμια, είχε βάλει τον γκολ και είχε δώσει ρεσί, ένα πατήριο γκολ. Και, και με μισό πόδι τώρα μίσος μας πρέπει να ξεκινήσει τα, όπως και να έχει. Ναι, όχι ο μίσος μας του περσινού πρόθυμα στο τέλος. Αν θες να έχεις μια ελπίδα, έτσι ο κουρασμένος. Αν θες να έχεις μια ελπίδα, βάζεις το μίσος μας μέσα από την αρχή. Όλα σου τα όπλα. Ναι. Και κάτι άλλο. Κάτι περίμενε περισσότερο από τον Ζίβκοβιτς, γιατί από αυτούς τους παίκτες περιμένεις το κάτι παραπάνω. Και φυσικά τον Κούρτιτς, ο οποίος όμως έχει τους δικούς του λόγους. Είδαμε τι έκανε, χαιρέτησε τους φιλάθλους. Προφανώς αποχαιρέτησε και την ομάδα. Μάλιστα, ωραία. Κώστα Δέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Κώστα. Για την μετάδοση, 1-1 πάω Λεύσκη Σόφιας. Κάσο. Κάνα δύο εβδομάδες ακόμα εμείς οι δύο, ξέρεις, δεν θα συνεχίσει κανένα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, δύο... Ήταν ανέτοιμες οι ομάδες, το ξέραμε. Μεγάλα στραπάτσα. Δεν το συζητάμε. Ήταν ανέτοιμες οι ομάδες. Ναι. Και παρά τα όσα λέγανε οι προπονητές τους. Ναι, οι προπονητές διαβεβαίωναν. Ναι. Ο κόσμος και στα social και του Ολυμπιακού έχουμε την...